εξέγερση εναντίον της Τουρκίας φαίνεται να έχει ξεκινήσει στη Βόρεια Συρία, με Σύρους πολίτες αλλά και δυνάμεις του TFSA να επιτίθενται στο τουρκικό στρατό και να καταλαμβάνουν εγκαταστάσεις των τουρκικών αρχών. Αυτή η αναταραχή φέρεται να ξεκίνησε με αφορμή τις πρόσφατες βιαιοπραγίες οργισμένου πλήθους Τούρκων πολιτών την Κυριακή στην Κεσάρια της Τουρκίας εναντίον Σύρων προσφύγων. Οι τουρκικές αρχές φέρονται να απέτυχαν να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο, με αποτέλεσμα Τούρκοι πολίτες να κάψουν και να καταστρέψουν καταστήματα, σπίτια και αυτοκίνητα Σύρων. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το περιστατικό ακολούθησε οργανωμένη εκστρατεία για απέλαση των προσφύγων. Τα γεγονότα της Κυριακής φέρονται να προκάλεσαν μεγάλη οργή τόσο στους κατοίκους της ελεγχόμενης από τον τουρκικό στρατό Βόρειας Συρίας, όσο και στους αντάρτες του TFSA, τους μέχρι πρότινος συμμάχους της Τουρκίας στην περιοχή. Την Δευτέρα ξέσπασαν διαδηλώσεις στην περιφέρεια του Χαλεπίου, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν σε διάφορες περιοχές ελεγχόμενες από τον TFSA και την Χαγιάτ Ταχρήρα Αλσάμ, εμποδίζοντας τη διέλευση σε τουρκικά στρατιωτικά κομβόι και εμπορικά φορτηγά. Στις περιοχές Αζάζ και Αλράι κατέλαβαν κτίρια του τουρκικού ταχυδρομείου και έδιωξαν τους υπαλλήλους, ενώ κατέβασαν και την τουρκική σημαία από το κτίριο τουρκικής δημόσιας υπηρεσίας στην Αζάζ. Στην πόλη Αφρίν, διαδηλωτές επιτέθηκαν στα γραφεία του τουρκού κυβερνήτη, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Βρωμιάρη Ερντογάν» και «Κάτω οι πράκτορες και ο εθνικός στρατός». Οι φρουροί του κτιρίου άνοιξαν πυρ να διαλύσουν το πλήθος. Οι διαδηλωτές κατέβασαν επίσης την τουρκική σημαία από το πέρασμα Μπάμπαλ Σαλάμα και τον κόμβο Αλκάφεν στην πόλη Αζάζ. Εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης, η Τουρκία έκλεισε πολλά συνοριακά περάσματα συμπεριλαμβανομένων του Αλχαμάμ στο Τζιντερές, του Μπάμπαλ Σαλάμα, του Αλράι, της Τζαραμπλούζ και του Μπάμπαλ Χαβά. Σε περάσματα όπως της Αλγκαζαβίγια και του Ντεϊρ Μπαλούτ υπάρχει αυξημένος έλεγχος, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες ουρές αυτοκινήτων που περιμένουν να περάσουν. Στην Αφρίν και την Τζαραμπλούζ, 4 πολίτες έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 20 άλλοι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις και επεισόδια με πυροβολισμούς. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν Σύρους να επιτίθενται σε οχήματα του τουρκικού στρατού, καθώς και να κατεβάζουν και να καταστρέφουν τουρκικές σημαίες. Ανεπιβεβαίωτες πηγές αναφέρουν ότι ο TFSA έχει επισήμως στραφεί κατά των τουρκικών δυνάμεων. Ωστόσο, η οργή προς την Τουρκία, όπως φαίνεται, δεν προκλήθηκε μόνο από τις επιθέσεις κατά προσφύγων στην Κεσάρια, αλλά και από τις πρόσφατες προσπάθειες εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ του Ερντογάν και του Σύρου Προέδρου Μπασάρα Λάσαντ. Αυτή η προσέγγιση μεταξύ των κυβερνήσεων των δύο κρατών θεωρείται προδοσία από τον υποστηριζόμενο από την Τουρκία Ελεύθερο Συριακό Στρατό TFSA, ο οποίος αντιτίθεται εδώ και καιρό στον Ασσάτ. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, εγγραφή και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και στο site μας NEMESIS HD.gr.